Μας. Το Λουτράκι κερδίζει το στοίχημα της τουριστικής αγοράς αφού οι τσούχτρες εξαφανίστηκαν. Ο κόσμος επισκέπτεται και πάλι τις πασίγνωστες παραλίες του σε απόσταση μιας ώρας από την Αθήνα. Μου αρέσει που έχει ηρεμία σε σχέση με την Αθήνα. Πρώτη φορά, έξε. Πρώτη φορά, ναι. Είναι ένας κοντινός προορισμός, είναι εύκολη λύση και είναι κάτι διαφορετικό από την Αθήνα. Το Λουτράκι κερδίζει το στοίχημα του φετινού καλοκαιριού. Τόσο κοντά και συγχρόνως τόσο μακριά από την Αθήνα. Είναι όλα κοντά στα σπίτια και πηγαίνουμε με τα πόδια που θέλουμε. Και επίσης είναι ήρεμα σε περιοχή, δηλαδή εγώ με τους φίλους μου περνάω πολύ ωραία. Ο εφιάλτης με τις τσούχτρες, όπως λένε οι επιχειρηματίες, αλλά και ο δήμαρχος του Λουτράκι, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η θάλασσα είναι πεντακάθαρη. Μπορεί σήμερα ο καιρός να μας τα χάλασε καθώς φυσάει όπως βλέπετε. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος έρχεται για να κάνει τον μπάνιο του και να περάσει λίγες ώρες ευχάριστα μακριά από την Αθήνα. Εγώ κάνω μπάνιο από το Μάιο. Είναι πεντακάθαρη η θάλασσα και αυτό έχει και αντίκτυπο στον κόσμο. Γιατί με το που μαθεύτηκε έχουμε δει φοβερή αύξηση στην κίνηση. Όποιος ενδιαφέρεται για δωμάτια, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, θα πρέπει να το ψάξει πολύ και έγκαιρα. Δυστυχώς για τους πελάτες μας, ευτυχώς για εμάς, είμαστε γεμάτοι όσο αφορά τα δωμάτια. Και Σαββατοκύριακα και καθημερινά. Σαββατοκύριακα περιμένουμε τον κόσμο να εξυπηρετηθεί γύρω από την πισίνα. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την περιοχή μας, για το Λουτράκι. Ξεκίνησε από το Πάσχα, όπου είχαμε άνοδο του τουρισμού και από Έλληνες επισκέπτες, αλλά και από το εξωτερικό. Τελειώνουν οι εξετάσεις που δίναν τα παιδιά, οπότε σιγά σιγά οι Έλληνες αρχίζουν και έρχονται.